από κακό. Θέλω να έχω υλικό. Κι ας μου τρώει περιέργεια της όλα. Όλα. Λες τι τι έχουν κόλλα. Και κολλάω εγώ τα μύτη παπτός και τι παπτού. Ποια πόρτα άνοιξε και σκαλά έτριξε. Ποιος έτρεξε, τι έτρεξε. Ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουμπάρι έπλεξε. Ποια πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, Έξι πατώματα τη μαγειρέψανε, τη δώσαν δικαιώματα. Πως τα βολέψανε, τη φτάσανε, τη χορέψανε. Βρε Βασκέ, είμαι κατά βάθος μια γυράτσα. Διότι όλα θέλω να τα ξέρω όλα. Δικό μου το ψωμί είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήρια τους. Ποια πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Όλα. Γεια σας. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και σήμερα τα πρόσωπα, τα γεγονότα και οι μουσικές αυτής της εκπομπής ίσως σας πείσουν πως οι ιστορίες για γρίους δεν είναι παρά... Ιστορίες για κορίτσια, για μεγάλους και για βρεφή. Μοναδικές ιστορίες Ελλήνων. Ελλήνων της διπλανής πόρτας, αλλά και των πρώτων σελίδων. Ελεύθερων και πολιορκημένων. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την πλεντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καταλάβουμε. Είμαι ένας αθεράπευτα λυρικός. Βγαίνει συμπέρασμα. Και μου ήρθαν τα τούβλα στο κεφάλι και έγινα τζαμένιος. 100%. Αγαπητέ κύριε Βαρβιτσιώτη. Είσαι ωραίος σαν Έλληνας. Για όνομα του Θεού. Το γνωρίζετε βεβαίως. Πρόσφατα γνωστή δημοσιογράφος του απένιμε και τον τίτλο του «Συμβόλου του Σεξ». Είναι ο άνθρωπος που συνήθως αθωώνει. Σήμερα καταδικάζει. Βαθμολογεί το αξιόμαχων των πολιτικών, μοιράζει τίτλους, οφίτσια και κατηγορίες, φαντάζεται τη σύζυγό του γενική γραμματέα του ΚΚΕ και αμέσως μετά την προκαλεί να τον δολοφονήσει. Το παιχνίδι αρχίζει. Επιλέγουμε πρόσωπα από τη μια και κατηγορίες από την άλλη και κάνουμε συνδυασμούς. Ο κύριος Κύρκος, για ποιο θέμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανόχος κύριε Λικουρέζο? Του καταμαρτυρώ ότι επιμένει να κάνει πολιτική. Και καλά, καμιά φορά. Η κυρία Παπαρίγα. Ότι επιμένει κι αυτή, αλλά στα περασμένα και τα ξεχασμένα. Και θα έλεγα ότι, για να συνδυάσουμε και λίγο το ποινικό που μου είναι προσφυλέστερο, βιάζει ανάποδα τον χρόνο. Στον κύριο Έβερτ. Εκεί θα του καταλογήσω την ασταμάτητη, ακατανίκητη λεμαργία. Στον κύριο Μητσοτάκη. Θα έλεγα περισσότερο την μονοτονία. Στον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου. Τον ερωτισμό, τον έντονο μάλιστα ερωτισμό. Ζήλω πολύ επειδή κοινεί στον χώρο αυτό. Και στη δραστηριότητα αυτή. Αλλά βλέπουμε επιτυχία. Στον κύριο Φλωράκη. Εκεί θα έλεγα εκεί θα του καταμαρτυρούσα μία συμπαθητική και πολλές φορές, αν θέλετε, προκλητική γραφικότητα. Στην κυρία Μελίνα Μερκούρη. Μεγάλη μου παλιά δυναμία και σύγχρονη ακόμα. Την ανεπανάληπτη και ακαταμάχητη γοητεία. Και τέλος, στον κύριο Καραμαλή. Θα του καταλόγιζα την αυστηρή αυτοκυριαρχία, πειθαρχία που πιστεύω ότι πρέπει πολλές φορές και τον ίδιο να τραυματίζει. Ας περάσουμε τώρα σε άλλο χώρο. Να επιλέξουμε άλλες προσωπικότητες. Ας πούμε η κυρία Βουγιουκλάκη. Την προσπάθειά της συνεχώς να τακτοποιεί τα ξανθά της μαλλιά. Στον κύριο Λαζόπουλο. Το ότι δεν με αφήνει ήσυχο, γιατί κάθε φορά που τον βλέπω
Δεν μπορώ να συγκρατήσω το γέλιο μου. Στην κυρία Λάσκαρη. Το ότι με επέλεξε. Στον κύριο Μαρίνο. Το ότι δεν σταματάει να ανανεώνεται. Στον κύριο Κιμούλη που το καλοκαίρι ήταν ο επιτυχημένος λιτουρέζος. Αυτό το καταλογίζω. Ακριβώς αυτό το καταλογίζω. Ότι είχε το θάρρος και το θράσος να με μιμηθεί. Εσείς πάντως θα μπορούσατε να φανταστείτε ποτέ την κυρία Λάσκαρη, Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ. Την κυρία Λάσκαρη θα μπορούσα να τη φανταστώ οτιδήποτε. Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, Γενική Γραμματέα του ανυπάρκτου κόμματος, αν υπάρξει ποτέ, των βασιλοφρόνων, των αναρχικών. Δεν υπάρχουν περιθώρια, γιατί έχει τόση φαντασία και τόση γενναιότητα που όλα θα μπορούσε ενδυνάμει να τα κάνει. Μάλιστα. Και καλά, μάλιστα. Και καλά. Εκρηκτικά, θα έλεγα. Υπερασπίζεστε πολυσυζητημένα και αμφιλεγόμενα άτομα. Σε ποια γυναίκα όμως, προσέξτε, θα προσφέρατε δωρεάν υπεράσπιση? Να σας πω, φαντάζομαι ότι θα προσέφερα δωρεάν υπεράσπιση στην γυναίκα και πάλι θα έρθω στη Λάσκαρη όταν θα προσπαθούσε να με δολοφονήσει. Θα την υπερασπιζόσασταν ενώ θα είχε αποπειραθεί να σας δολοφονήσει? Βεβαίως. Και με πολύ κέφι. Έτσι κάνουν οι ευγενικοί άνθρωποι. Αφήστε τις ευγένειες, κύριε Λικουρέζο, γιατί η κυρία Λάσκαρη το έχει κάνει πολλές φορές και με επιτυχία. Ρωτήστε τους κυρίους Κούρκουλο και Αλεξανδράκη. Πέα, φρόνημα. Πέα. Πέα, δώστε εδώ. Πέα. Με τον κύριο Καλογύρου ταλαιπωρήθηκε κάπως, αλλά αυτό την καθιστά περισσότερο επικίνδυνη. Σ' αγαπάω, Στεφανία, το καταλαβαίνεις? Πάψε, βλάκα! Μην με δεσβλακάσεις, να σε φιλήσω, σ' αγαπάω, Στεφανία! Σε συγχαίνομαι, τα ακούς, σε συγχαίνομαι! Πάψε, μην το ξαναπείς αυτό, θα σου κάνω κακό! Στο ξαναλέω, σε συγχαίνομαι, βλάκα, ηλίθιε! Όχι, Στεφανία! Ποιο τραγούδι πιστεύετε ότι σας ταιριάζει, ότι σας εκφράζει ίσως? Χάρτινο το φεγγαράκι. Θα μας πείτε γιατί? Γιατί είμαι ένας αθεράπευτα λυρικός. Την ευθύνη του Κίτστεν αναλαμβάνει ο κύριος Άγγελος Πυριώχος, ιδού οι 10 θέσεις φωτιά. Στο νούμερο 10, η τραγουδίστρια Λίτσα Διαμάντη, η οποία εδώ και χρόνια δηλώνει «Του χρόνου αποχωρώ». Μετά σου λέει «Γιατί να φύγω του χρόνου?» «Όχι, θα εγκαταλείψω σε 3 χρόνια». Μετά το ξανασκέφτεται. «Και γιατί να φύγω σε 3, θα φύγω σε 2». Τα νεύρα μας. Στο νούμερο 9, ο Warren Beatty, μόνο και μόνο επειδή αντιγράφει την κυρία Ρίτα Σακελαρίου. Ταινία και lifting. Αφού σου λέει, θα του πάρουν το μάγουλο στη λυρική σκηνή να το κάνουν τραβιάτα. Τόσο όπερα ο καλλιτέχνης. Στο νούμερο 8, η Βενζίνη. Ήτανε που ήταν ενώθα και του δρόμου, την κάναν και με δελτίο, ήρθε το καύσιμον στα μη περαιτέρω. Παίρνεις τηλέφωνο να μάθεις την ώρα και σου λένε πόσο θα είναι η τιμή της βενζίνης στον επόμενο τόνο. Η βενζίνη, κυρία. Εμείς πάλι, όχι. Στο νούμερο 7, ο Τόλης, ένας είναι ο Τόλης, τραγουδούσε playback, του έπεσε το μικρόφωνο, έσκυψε, το πήρε και συνέχισε. Νέα ήθη, νέα έθιμα, τίποτα άλλο. Στην έκτη θέση, αυτό με το μετρό που σκάβουν και όλο βρίσκουν αρχαία και εγκλωβίζεσαι στην Πανεπιστημίου για ένα σπασμένο αμφορέα και σου έρχεται μία τρέλα για το σπασμένο κιούπι. Μα αφού έχουμε χτίσει ό,τι σε πρόγονο κυκλοφόρησε στην Αττική. Δηλαδή, άμα με θάψουνε Μπενάκι και Σόλωνο, στο 3.000 θα εμποδίζω ως έργον τέχνης το μετρό τους. Δεν είναι κακό. Στο νούμερο 5, η Άντζελα Δημητρίου, διότι έπεσε σε μελαγχολία, διότι ο συνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης της είπε τσου. Και η δόσηλα Φρόζ ρετάρισε που δεν θα τραγουδήσει αυθορμήτως και αυτοβούλος. Κάποιος όμως της είπε ότι υπάρχει και ένας συνθέτης ονόματι Χατζηδάκης, ο οποίος, δεν γράφει και άσχημα.
στην τέταρτη θέση. Το σουηδικό συγκρότημα Army of Lovers, τρίο εντελώς, ουδε μία σχέση με τρίο Μπελκάντο, εμείς τα τρία αλλιώς τα ξέραμε, και με τη φοβερή κυρία Ντελακούλ, την οποία κανείς δεν έχει αναγνωρίσει ποια είναι. Στο νούμερο 3, οι δαίμονες, διότι χωρίζουν, λέει, και κρίμα. Ποιος θα κάνει ροκόβερα πια στην Ελλάδα? Α, όχι, διότι τώρα που συνηθίσαμε τις άριες, θα πάθουμε μία χολόσκαση, άμα δεν τις τραγουδάει ο κύριος Καρβέλας. Στο νούμερο 2, το τρίγωνο των Αμπελοκήπων. Σου λέει, με το που βγήκε αυτό, χάθηκε όλο το μυστήριο του τριγώνου των Βερμούδων. Ίδιο να χάνεται ένα καράβι στη θάλασσα, ίδιο να είσαι στο αυτοκίνητό σου και να θες να πας αριστερά, αλλά να βγαίνεις δεξιά, και το δεξιά να είναι ευθεία και μετά να ξαναβρίσκεσαι στο ίδιο σημείο, αφού η επιστήμη σήκωσε πόδια και χέρια ψηλά. Στην πρώτη θέση, το γνωστό και μη εξαιρεταίο νέφος, το οποίο στην νεαρινή του μορφή θα δίνεται σε χάπια. Του τέστην, δεν χρειάζεται να βγαίνεις έξω να σου έρχεται η ζαυλακία σας και να πατάς τα λούντα λού, όχι. Παίρνεις τον εφόχαπον και είσαι μία χαρά βούρλο. Ζωηροί οι πατέρες του έθνους αυτές τις ημέρες. Ήβροι στη Βουλή, υπτάμενες κανάτες στη Μυτιλίνη, συγκρούσεις παντού. Ο βουλευτής του Πασόκ, κύριος Βουνάτσος, πέταξε στο κεφάλι μέλους του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λέσβου κανάτα, επειδή, όπως μου είπε στο τηλέφωνο, προκλήθηκε χυδαία. Δεν έπρεπε να το κάνω, κατέληξε. Είμαι δημόσιο πρόσωπο. Μετάνιωσα. Μου την είχαν όμως τιμένη. Το μέλος πάντως διαμαρτυρήθηκε έντονα, γιατί το πέταγμα της κανάτας, το μεταφέρω αυτολεξί, διασπά την ενότητα του κινήματος στη Λέσβο. Στη Βουλή κόντρα Κατσιγιάννη Κατσανέβα, πόλεμος, είσαι μικρός, είσαι αυθαίρετος υπουργός, είσαι τενεκές κλπ. Κλπ. Ποιος να σχολιάσει τα έκτροπα και τι να πει? Ο κύριος Βαμβακούλας ίσως. Τι νομίζει πως είναι η Βουλή? Νομίζω ότι η Βουλή είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά μερικές φορές την έχουμε καταντήσει χειρότερο από την 7 και τα 13 θύρα. Θυμίζει γήπεδο, χούλιγκαν. Στα γήπεδα αυτά συμβαίνουν. Νομίζω ότι στη Βουλή είναι μια μικρή εξέδρα. Και πού το αποδίδεται αυτό? Ο ένας με τον άλλον να υπάρχει κάποια κόντρα και θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Και όταν θέλει να κερδίσει η ομάδα του, υπάρχει στη μέση αυτή που λένε η επιτυχία, και γιατί περισσότεροι και εμείς που ασφαλιστέ και οι βουλευτές και όλοι τους αρέσει η λεζάντα. Η τελευταία κόντρα έγινε ανάμεσα σε πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όπως πάντα. Αυτό φέρνει κάτι στο μυαλό σας? Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ντέρμπι. Πιστεύετε ότι υπάρχει ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα? 100%. Ό,τι γίνεται στο γήπεδο με τους οπαδούς της μία ομάδας της Ζάνης, το ίδιο γίνεται και στη Βουλή. Και το θεωρείτε φυσικό αυτό? Βεβαίως φυσικό είναι. Μία παράταξη ή μία ομάδα θέλει να κερδίσει ένας και ρίχνει τα συνθήματα ο ένας τον άλλον. Χωρίς όρια? Δεν υπάρχουν όρια. Όρια για την νίκη δεν υπάρχουν. Μπορεί μετά το ματς και της Βουλής και του γηπέδου, μπορεί να φύγουν αγκαλιασμένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Η ανάλυση του Δεκαπενθημέρου. Ο πολιτιολόγος, ο φιλόσοφος, ο δάσκαλος Κώστας Ζουράρης ερμηνεύει με το δικό του τρόπο ένα λαϊκό τραγούδι. Το μελετάει καταρχήν με προσοχή. Μυστικέ μου έρωτα, και είδες ότι η Κατερίνα τραγουδάει ψάλι. Μυστικέ μου έρωτα, ό,τι ένιωσα τώρα δεν το ένιωσα ποτέ. Και βλέπουμε αμέσως το εξής, ότι υπάρχουν τα δύο σχήματα αυτά, τα ήρεμα και τα μόνιμα, στην αργόσυρτη αυτή διάρκεια του τρόπου μας, αυτή η ελληνική, η ελληνορωμαϊκή ματιά. Είναι ο μυστικός έρωτας και είναι το νιώθω, που είναι ο νους, το εννοώ. Για να νιώσεις τον μυστικό έρωτα, ο λαός μας ξέρει ότι πρέπει να περάσεις στο νου, που είναι η ανώτερη μορφή επικοινωνίας, κοινωνίας. Δεν είναι με τα αισθήματα, δεν είναι με τα παθήματα, αλλά είναι με το νου. Αναχαιτίζει το πάθος, γιατί κάνει κρατήματα στην φωνή της. Έχει μια συγκρατημένη αυστηρότητα, έχει ακριβώς αυτή την ιεροπρέπεια του ψαλμού, που ελέγχει τον λόγο, που έχει μια τάση να φεύγει προς το πάθος, και το πάθος το κάνει νου, και ο νους ξαφνικά ψάχνει τον μυστικό έρωτα, που είναι
σχήμα στον τρόπο μας, που είναι δηλαδή τι. Είναι μια ένωση με έναν έρωτα που είναι πέρα από τον έρωτα, αυτόν τον καθημερινό, και είναι μια ένωση με τον όλο σερόντα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως λένε στον τρόπο μας, δηλαδή μια συνάντηση ταπεινή με τον Θεό. Όλα από εκεί ξεκινάνε και τη φωνή πώς θα τη ρυθμίζουμε και πώς θα τη... Όλα νομίζω ότι από εδώ την κοντρολάρουμε. Έτσι το έχω ψάξει, έτσι το έχω βρει. Σε έβλεπα τις προάλλες που ήρθα και σε Καμάρωνα στο κέντρο και έβλεπα το εξής, ότι σε μια στιγμή όπου υπήρχαν τσιστετέλια πάνω στην πίστα πολλά, ναι, έτσι, και χόρευαν, εσύ περιφερόσουν ανάμεσα στους χορευτές και είχες, μου έκανε πολύ εντύπωση, είχες έτσι δύο ιδιότητες. Είχες μια ήρεμη στοργή ανάμεσα σε αυτούς και σαν να τους φρόντιζες, δηλαδή ήταν σαν να ήσουν έτσι μια διακόνισσα που φροντίζει εκεί τον λαό της, εκεί στην σύναξη, και τους φρόντιζες. Είχες μια έγνοια για αυτούς να χορέψουν, να τους φροντίσεις, να τους κοιτάξεις. Ήσουν κάτι σαν νοσοκόμα, ήσουν κάτι σαν διακόνισσα, όπως βλέπουμε τις διακόνισσες στην Εκκλησία. Και επιπλέον τι είχες, ένα άλλο πράγμα. Πάλι στοιχείο αρχιετυπικό, έτσι, μόνιμο, που έρχεται από πάρα πολύ μακριά. Είχες ένα στοιχείο παγωμένο, που ήταν μια ήρεμη απόσταση, ακριβώς που είναι ο νους, και μου θύμιζες έτσι μια θεά θαλάσσια, σαν μέδουσα, που είναι παγωμένη και όμως είναι πάρα πολύ μαγικό σχήμα που εμάς μας επιτρέπει να ξεπερνάμε αυτή την καθημερινότητα, αλλά ταυτόχρονα μας φοβίζει, γιατί είναι λίγο παγωμένο, γιατί μια μέδουσα είναι μια παγωμένη θεότητα. Και την ίδια στιγμή που πάγωνες, ξαναγινώσουν διακόνισσα. Δηλαδή, εκεί μάνα, αδερφή, και φρόντιζε σε αυτούς που χορεύανε. Ναι, και μου έκανε πολύ ωραία εντύπωση. Πρέπει να έχω, όχι πρέπει, είναι ο χαρακτήρας μου, έτσι. Έχω επαφή με τον κόσμο ο οποίος έρχεται να με ακούσει στο μαγαζί, με τους θαυμαστές, με όλα αυτά, αλλά μέχρι εκεί που πρέπει. Γι' αυτό ίσως φαίνεται και αυτή η παγωμάρα. Δηλαδή, να μην το παρακάνω. Κυρία Στανίση, σας έχουν χαρακτηρίσει μητέρα του λαϊκού τραγουδιού. Αποδέχεστε αυτόν τον τίτλο? Καλά, εγώ είμαι και πολύ μετριόφρον και κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να είμαι και τόσο πολύ. Είναι μικρή ακόμη για την μητέρα. Πρώτα, ναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μία έτσι πρωτοξαδέρφη. Ναι. Για την ώρα. Άσε σιγά σιγά να γίνει μάνα. Ναι, έχω ακόμα δρόμο μπροστά μου και το τραγούδι είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Το δεύτερο μέρος του μυστικού έρωτα εκεί, με την πυρκαγιά. Α, τώρα να τραγουδήσω και έτσι. Όχι, δηλαδή, μόνο αυτή τη φράση πες μου. Μια φωτιά μου και δαστίδια, μια φωτιά. Ναι. Να το, είναι πάντα, βλέπεις το σχήμα. Ξαναγυρνάμε. Ο μυστικός έρωτας πρέπει να υπάρχει, λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος, πρέπει να υπάρχει με μια καύση καρδίας. Η φωτιά αυτή δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο. Όταν καίγεσαι, είναι τόσο δυνατό αυτό το πράγμα που καίγεσαι για όλο τον κόσμο. Αν θέλεις, άρα θα μπορείς, μπορείς να γίνεις ολόκληρη σαν πυρ, φωτιά. Έτσι. Εγώ δεν είμαι τόσο διαβασμένη και θα είσαι... μ' αρέσει που να σε βαφτίσω. Τα λέτε τόσο πολύ ωραία. Βέβαια, μ' αρέσει, μπορείς είναι να γίνεις, ενδιαφέρον. Μπορείς να γίνεις πυραγός ή πυράρχος, έτσι, ο άρχον του πυρός. Φωτιά δηλαδή, ε. Έτσι, καλά. Πυραγός. Μήπως είστε υπερβολικός σε όλα όσα είπατε? Εάν δεν είσαι υπερβολικός, δεν μπορείς να βρεις ποτέ το μέτρο, γιατί θα είσαι ξενέρωτος. Το μέτρο, γιατί το ανακάλυψαν οι Έλληνες? Επειδή ξέρουν ότι είχαν μια τάση προς την υπερβολή πάντοτε. Επομένως, πρέπει να έχεις μια τάση ή προς την υπερβολή ή προς την έλλειψη, όπως λέει ο Αριστοτέλης, για να βρεις, να βρίσκεις, να μπορείς να ψάχνεις και να βρίσκεις το μέτρο. Τελικά, μόνο πρόταση γάμου δεν τις κάνατε? Πρόταση γάμου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα έχουμε μια γαμήλια τελετή πάντοτε στα... εκεί, όταν τραγουδάει τα ζεϊμπέκικα. Είναι ιστορίες για αγρίους με τη Σεμίνα Διγενή. Στήλη ειδικά μελετημένη για όσους επιθυμούν να διατυμπανίσουν τις ενοχές, τα λάθη και τις γκάφες τους. Εγγένεια με τον κύριο Σταμάτη Κραουνάκη. Ποιος είστε, τι είστε και τι σας συμβαίνει, κύριε? Εγώ είμαι εργοτέχνης. Εσύ είστε στην ησυχία σου. Εσύ καταπίνεις συχνότητες. Εγώ θέλω να ξεχνάω. Ήθελα να ξεχνάω. Και έγινα τζαμένιος. Γιατί κανείς δεν θέλει να θυμάται πότε και γιατί έφαγε τόσο ξύλο Έλληνας.
Γιατί εγώ όταν δεν ήμουν δρομέας, ήμουν άνθρωπος. Και μίλαγα και ως άνθρωπος, ξέρεις τι έλεγα. Έλεγα, είμαστε κι εμείς μια γενιά ξεγελασμένη. Και ρώταγα, κι άλλη ξεγελασμένη γενιά, κουρέλα. Χρεωμένη ερήμην της ένα φασισμό στην εφηβεία της και έναν αποτυχημένο σοσιαλισμό στην ενηλικίωσή της. Ποιος είμαι, τι κάνω, έλεγα. Έτσι έλεγα και ρώταγα και μου ήρθαν τα τούβλα στο κεφάλι και έγινα τζαμένιος. Ένα εργοτέχνης σε μια αντικαλλιτεχνική πρωτεύουσα. Το έκτο πάτωμα. Στους ορόφους ανεξαρτήτως ύψους που κρατάνε μεταξύ τους το αίσθημα του κοινόβιου. Βούτυρο στη φρυγανιά. Θέμα είναι να είπαμε όλοι μας πολλά λεπτά και να μην έρχεται να σηκωνόμαστε απ' τις 7. 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 Εφταμινιάτικα, στρατομινιάτικα, θα πληρωθώ. Ξύπνα αγάπη μου που να μην έσωνα. Αγαπητέ κύριε Βαρβιτσιώτη, εγώ θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος απλός, με χιούμορ
και με ένα διακριτικό πάντα χαμόγελο στα χείλη. Είστε πολύ έξυπνο συζητητή και ξέρετε να εκτιμάτε και να σέβεστε τον συνομιλητή σας, πράγμα που πραγματικά σας κάνει ακαταμάχητο. Όσον αφορά το δύσκολο δρόμο που διαλέξατε, και ενώ φυσικά την πολιτική, βρίσκω ότι είστε πολύ δυναμικός, αποφασισμένος, αλλά από την άλλη πλευρά όμως έχετε μία σιγουριά και μία τρυφερότητα, πράγμα πάρα πολύ σπάνιο. Να μην μιλήσουμε φυσικά για το μαγνητισμό και για αυτό το βλέμμα που σας ακαθιλώνει και που σίγουρα δεν οφείλεται στα γαλάζια σας μάτια. Είστε μετρημένος, χωρίς υπερβολές στις εκδηλώσεις σας και γενικά μπορώ να πω ότι έχετε μία γλύκα και μία ανθρωπιά, πράγμα που σας κάνει να μην είστε ψυχρός δολοφόνος. Το ξέρετε ότι είστε πολύ γοητευτικός. Μα καλά τον ξέρετε. Φυσικά. Πού, πώς και πότε γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε σε μία δεξίωση, μετά από μία θεατρική πρεμιέρα και μας σύστησε ο επιχειρηματίας ο Δάνος ο Μαρτίνος. Και πώς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα εκτιμήσατε τα προσόντα του? Εκείνη την ώρα που συζητούσαμε δεν έβλεπα μπροστά μου ένα πολιτικό. Έβλεπα έναν άνθρωπο απλό, έξυπνο, με χιούμορ, με μια πολύ έντονη προσωπικότητα και που εξέπεμπε μια ισχυρή ακτινοβολία. Θεωρείτε ότι είναι ο μοναδικός πολιτικός άνδρας που μπορεί να προσελκύσει ενδιαφέρον? Ένας από τους μοναδικούς σίγουρα. Εάν είχατε την ευκαιρία να περάσετε μερικές ημέρες διακοπών μαζί, πού θα προτιμούσατε να πάτε? Σε κάμπινγκ που λατρεύω, αλλά δεν μπορώ να το φανταστώ μέσα σε κάμπινγκ βέβαια τον κύριο Βαρβιτσιώτη, σε μια σκηνή. Θα θέλατε να του στείλετε ένα μήνυμα δημόσια μέσω του Αντένα? Ναι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Για ποιο λόγο? Αυτός ξέρει. Την κουβέντα του Δεκαπενθημέρου την είπε ο κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος. Η πολιτική ζωή της Ελλάδας, είπε, μαστίζεται από την ιδιότυπη επιρροή και γοητεία που ασκεί ο σοβαροφανής Βλάξ. Ο κύριος Πάγκαλος άραγε ζήλεψε τη δόξα του καθηγητή Λεμπέση, ο οποίος είχε γράψει βιβλίο για την τεράστια σημασία των βλακών στον κοινωνικό και δημόσιο βίο, ή επρόκειτο περί ενός πυροτεχνήματος. Ο ψυχίατρος της εκπομπής, ο κύριος Μανώλης Μιλωνάκης, τι λέει? Είναι προφανές ότι ο κύριος Πάγκαλος διακρίνει μέσα στα πολλά υποσύνολα του ελληνικού λαού δύο τα οποία τον ενοχλούν ιδιαιτέρως. Το υποσύνολο το μικρό, το οποίο συγκροτείται από τους σοβαροφανείς βλάκες, οι οποίοι ωστόσο ασκούν γοητεία, και το άλλο, το μεγαλύτερο, το οποίο συγκροτείται από εκείνους οι οποίοι εμπίπτουν σε αυτή τη γοητεία, από εκείνους οι οποίοι υπόκεινται στη γοητεία. Αν σκεφτούμε ότι ζούμε σε μια εποχή εξόχως λαϊκιστική, οι εκτιμήσεις του κυρίου Πάγκαλου είναι γενναίες. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αν δεν υπήρχε το δεύτερο υποσύνολο των ατόμων που υπόκεινται στη γοητεία των σοβαροφανών βλακών, δεν θα υπήρχε δυνατότητα επιρροής και γοητείας στους σοβαροφανείς βλάκες. Κοντολογής, ο Θόδωρος Πάγκαλος δεν κολακεύει τους Έλληνες. Μπορεί να του αποδώσει κανείς οτιδήποτε, όχι όμως διάθεση κολακίας στους Έλληνες. Από αυτή την άποψη μοιάζει περισσότερο στο Ροΐδη παρά στον Εγγονόπουλο. Σας θυμίζω ότι είχε πει ο Εγγονόπουλος. Ο Εγγονόπουλος είχε πει «Είσαι ωραίος σαν Έλληνας», αναφερόμενος στον Μπολιβάρ. Ενώ ο Ροΐδης είχε πει ότι «Η Αγγλία έχει την ομίχλη, η Αίγυπτος την οφθαλμία, η Περσία τα σακρίδας και η Ελλάς τους Έλληνες». Τώρα πες μου αλήθεια, τι ζητάς, τι μου συζητάς, τι μου λες για αγάπη, αρρωσταίνω.
εσείς ένας θετικός επιστήμον, πώς αντιδράτε στις επικρίσεις και στις αμφισβητήσεις που πρέπει να παραδεχθούμε ότι πολλές φορές έχετε δεχθεί και από τους αντιπολιτευόμενους συναδέλφους σας, παραδείγματος χάρη, ενδεχομένως και μέσα από το ίδιο σας το κόμμα. Ξεκινώντας από μια εκφύσεως αισιόδοξη αλλά και θετική προσέγγιση των όρων λειτουργίας στις κοινωνίες σε όλα τα επίπεδα, πιστεύω ότι ορισμένοι βασικοί κανόνες ισχύουν πάντα. Δηλαδή, από τη στιγμή που τα πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα πάνω σε βασικές αρχές να στηρίξουν είτε την πολιτική, είτε την επαγγελματική, την κοινωνική τους δραστηριότητα, αργά ή γρήγορα η οποιαδήποτε αντικειμενική δυνατότητά τους θα διαπιστωθεί. Εσείς πώς αντιδράτε? Γι' αυτό ακριβώς, ξεκινώντας λοιπόν από αυτήν την βεβαιότητα, δεν με ταρακουνούν είτε αδικίες, είτε πισωγυρίσματα, είτε εμπόδια ή, εν πάση περιπτώσει, όπως είπατε πολλές φορές, και σκόπιμες αγνοήσεις της αποτελεσματικότητας ή της παρουσίας. Διότι πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα, εάν έχει κάποιος να πει κάτι θετικό, εάν συμβάλλει πραγματικά, όχι μόνο σε μια μικρή προσωπική προσπάθεια, αλλά κυριότερα σε μια συλλογική προσπάθεια, αυτό είναι θέμα χρόνου που θα αναγνωρίσει. Κύριε Τσοχατζόπουλε, από όσα μου είπατε, φαίνεστε εξαιρετικά σίγουρος για τον εαυτό σας. Και επειδή θα επιμείνω ότι είσαστε από τα άτομα που καλώς ή κακώς συγκεντρώνουν τα πυρά τις αμφισβητήσεις πολύ μεγάλης μερίδας πληθυσμού, του πολιτικού κόσμου εννοώ, κάνετε ποτέ την αυτοκριτική σας σχετικά? Δηλαδή, σας έχει οδηγήσει ενδεχομένως τον παράς που μερικές φορές των αμφισβητήσεων δέχεστε να προχωρήσετε σε μια αυτοκριτική? Ακούστε, προτιμώ. Όχι πολιτική, προτιμώ, αναγκαστικά. Προτιμώ να το πω διαφορετικά. Ναι. Δεν σημαίνει πάντα η αμφισβήτηση που έχετε απ' έξω ότι είναι καλοπροαίρετη, ότι είναι αντικειμενική και ότι έχει ως στόχο πραγματικά να βοηθήσει. Έτσι. Άρα, πολύ πιο χρήσιμη είναι η αυτοκριτική που έρχεται από μέσα. Mm-hmm. Είναι η έμφυτη αυτοκριτική, η οποία πιστεύω ότι εάν την αγνοήσει κανείς στη ζωή του, είναι και εδώ θέμα χρόνου, πότε θα προσαράξει σε ξέρα. Επομένως, αυτοκριτική γίνεται. Το θέμα είναι, βγαίνει συμπέρασμα. Βλέπετε τις ιστορίες για αγρίους με την Σεμίνα Διγενή. Σε αυτή την πόλη, εκτός από τους άγριους και τους νευρικούς, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εκπέμπουν γλυκύτητα, αθώοι σαν μικρά παιδιά και θορυβώδεις, όπως ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης, ο θυρωρός του Ευαγγελισμού, ο κύριος Εθνικάρας. Τι αξίζει περισσότερο στη ζωή του? Ο Εθνικός. Τα παιδιά μου κάθε μεσημέρι έλα μπαμπά ξύπνα. Ήρθε η ώρα να πάω στο γήπεδο. Πραγματικά εγώ πρωτό την Κυριακή σηκώνομαι και πάω στην εκκλησιά. Πάω στον Άγιο Γιώργη και παρακαλάω να κερδίσει ο Εθνικός. Μα κερδίσε, κέρδισε. Μα έχασε, το ίδιο είναι, πάω πάλι στην εκκλησία και πάλι το παρακαλάω. Συνεχίζεται την ώρα που πηγαίνω κάτω από τα ποδητήρια και βγαίνει η ομάδα, έχω την εικονίτσα, γιατί φωλάνε όλες οι ποδοσφαιριστές, προτού να ξεκινήσουν. Φυλάνε την εικόνα και μετά πηγαίνουν και παίζουν μπάλα. Βγαίνω και χαιρετάω τον κόσμο όλο και δίνω φιλιά στον κόσμο, τον χαιρετώ. Όταν κερδίζει η ομάδα, όλοι στο σπίτι είναι χαρούμενοι. Όταν χάνει η ομάδα και πάω νωρίς στο σπίτι, μου λέει η γυναίκα μου, η Τούλα, σε στείλαν τα παιδιά σου για ύπνο. Και αυτό πηγαίνω νωρίς και κουκουλώνουμε. Και καμιά φορά μου λένε οι φίλοι μου, για δεν πέρασες από το καφενείο, επειδή έχασε η ομάδα, και όταν κερδίζει η ομάδα έρχεσαι εδώ πέρα και μας λες ορισμένα πράγματα, τα οποία κέρδισε η ομάδα, σε τους έστειλα όλους για ύπνο, και στο γουσκάκι μου, πίνω τη σαμπάνια μου, γλεντάω και πηγαίνω όμοι το βράδυ στις 11.30 με 12 η ώρα στο σπίτι. Πού ήσουν, Αγιάννα ρε μου, μου λένε τα παιδιά, είχα πάει και γλέντισα γιατί κέρδισε ο Εθνικός. Κύριε Ματζουράνη, τι αγαπάτε περισσότερο, τα δυο σας παιδιά ή τα παιδιά του Εθνικού? Αυτή είναι η ερώτηση που μου λέτε. Αγαπάω και τα δύο. Αγαπάω τα παιδιά μου,
Αγαπάω την Εθνικάρα μου. Φώναζε άραγε από παλαιά ο κύριος Ματζουράνη στα γήπεδα Εθνικάρα. Δεν φώναζα τότε σε Εθνικάρα, λιποθυμούσα από τη χαρά μου, κέρδιζε η ομάδα μου και έρχομουν να κουτρουβάλα στις εξέδρες, μα έχανε η ομάδα, πάλι ήμουν λυπημένος, πάλι χαρούμενος όταν κέρδιζε. Κύριε Ματζουράνη, αν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση γινόταν ο Εθνικός, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα? Όταν ήταν Εθνικός κυβέρνηση και ήθελανε και βάζανε τι θα ψήφιζα, την Εθνικάρα θα ψήφιζα, γιατί ο Εθνικός θα ήταν καλύτερο ο κόσμος. Ας υποθέσουμε τώρα, είναι και μακριά από σας κύριε Γιάννη, ότι η σύζυγός σας ετοιμάζεται να σας απατήσει και ταυτόχρονα αρχίζει το μάτς του Εθνικού. Πού θα τρέχατε? Αυτή τη στιγμή θα φέρω ένα μήνυμα στη γυναίκα μου και θα της πω: σκέψου αυτό που θέλεις και εγώ τρέχω στην Εθνικάρα. Είναι στο Καραϊσκάκι και αυτή τη στιγμή με περιμένουν οι παίκτες. Αν αυτή γυρίσω και δεν τη δω στο σπίτι, θα μαζέψω τη Ζαχαρούλα και τον Γιώργο και θα τους πω τι θέλετε. Στην Εθνικάρα να είμαστε ή στην Τούλα, στη γυναίκα μου, τη φυλακτή. Και εκείνα θα μου απαντήσουν. Μπαμπά όχι, και τη μαμά και την Εθνικάρα. Και θα είμαστε μονιασμένοι και αγαπημένοι. Πατρευτεί δύο φορές. Την πρώτη πήρα πιτσιρίκα, με έκαψε. Τη δεύτερη την πήρα λίγο μεγαλούτσι. Είναι μια χαρά. Δεν έχω πρόβλημα. Και προσέχει και τα παιδιά και όλα. Άμα πάρεις πιτσιρίκα, σε έκαψε. Είσαι κερατάς από χέρι. Εδώ τώρα πουλάμε και χοιρινά 7 καλοστάρικα. Πώς φαντάζεσαι ότι είναι ιδανική γυναίκα? Να συμμετέσχει μέσα στα προβλήματα του ατομικά, δηλαδή στον άνθρωπο σε μένα. Να μάθει ψυχολογία σε μένα. Εξωτερικά πώς θέλεις να είναι? Εξωτερικά δεν υπάρχει, η ομορφιά φεύγει, τα ψυχά χαρίσματα μένουν πάντα. Τώρα όλες οι γυναίκες λίγο πολύ το ίδιο κορμί έχουν. Η ομορφιά θα φύγει κάποτε. Η ομορφιά της ψυχής δεν χάνεται. Θα είσαστε πιστός στη γυναίκα σας? Αυτό δεν μπορώ να το πω από τώρα. Ακόμα έκανα παντρευτεί. Η τρυφερότητα τι ρόλο παίζει στη ζωή σας? Πάντα, άμα δεν υπάρχει τρυφερότητα, δεν υπάρχει προνόμιο για ένα δεσμό, ένα σωστό δεσμό. Όλα τα πράγματα θέλουν οπωσδήποτε μια τρυφερότητα. Για σκυλί που χαϊδεύεις να μου το χαϊδεύεις τρυφερά. Σκέψω τώρα ένα άλλο όμορφο πλασματάκι. Ο έρωτας είναι ελεύθερος. Τόσο πολύ ελεύθερος σαν το πουλί. Που ζει μια ζωή μόνο και πεθαίνει και μετά ξαναγεννιέται κάτι άλλο, ένα καινούριο πουλί. Η εκπομπή Φιλοδοξίνα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Να συμβάλλει δηλαδή στη βελτίωση των σχέσεων των δύο φίλων. Για να δούμε. Στους άντρες θέλουν λίγο πολύ να αρχίσουν να πιστεύουν περισσότερο τον εαυτό τους για να τους καταλάβουν οι γυναίκες. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνω. Κύριε Παπαπολίτη, δηλώσατε πρόσφατα ότι προτιμάτε τον κύριο Μίκη Θεοδωράκη για τις μουσικές του συνθέσεις και όχι για τις πολιτικές του αποσυνθέσεις. Πώς εξηγείτε τον αφορισμό αυτόν? Ακτινογράφησα τη δικιά μου την προσωπική αντίδραση στην πρόταση του κυρίου Θεοδωράκη σε ό,τι αφορά την δημιουργία ομοσπονδίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Και πιστεύω ότι μερικές φορές όταν ένας είναι άριστος όπως είναι ο Θεοδωράκης μουσικός συνθέτης, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις πολιτικές του τοποθετήσεις. Και πιστεύω ακόμη ότι για όνομα του Θεού αυτός ο τόπος κάποτε πρέπει να αποκτήσει, ξέρετε, ένα χιούμορ, ειδικά στην πολιτική. Εκτός από όλα τα άλλα που πρέπει να αποκτήσει στην πολιτική, και το απαραίτητο χιούμορ. Τελικά ο κύριος Θεοδωράκης παραιτήθηκε. Είστε ικανοποιημένος? Δεν είμαι ούτε ικανοποιημένος ούτε απογοητευμένος. Εάν παραιτήθηκε για να επιδοθεί στις μουσικές του συνθέσεις, νομίζω θα κερδίσει ο τόπος. Είναι πάρα πολύ απλό. Λέτε να επηρεάστηκε από τις δικές σας δηλώσεις? Εάν επηρεάστηκε από τις δικές μου δηλώσεις για να επιδοθεί στις μουσικές του συνθέσεις, νομίζω ότι κάπου ευεργέτησα και τον ελληνικό λαό και την τέχνη και τον ίδιο τον κύριο Θεοδωράκη.
Ο κύριος Θεοδωράκης δεν δέχτηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του κυρίου Παπαπολίτη, υποθέτουμε όμως πως σκέφτηκε... Κύριε Πρόεδρε, τι περιμένετε από τις εκλογές της 5ης Απριλίου στη Β' Αθηνών? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μπω στη Βουλή, όχι διότι μόνο είναι πανελλαδικό αίτημα, αλλά είναι και πανανθρώπινο. Αυτό δεν το διαπιστώνω από τις επαφές, τις τηλεφωνικές που έχω με πάρα πολλούς ηγέτες όλου του κόσμου, όπως τον Γέλτσιν, τον Μπους, τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας κλπ. Και όχι μόνο πανανθρώπινο, αγαπητέ μου, είναι σχεδόν πέρα, να πούμε, της, εφόσον ήρθανε ακόμα και διαστημόπλια τα οποία γράφουν και τα είδαμε στο CNN. Ψηφίστε Μπάμπη, και να το δικαιολογήσω αυτό. Ξέρετε γιατί? Διότι εγώ, όπως θα έχετε ακούσει, έχω το υπερόπλο το οποίο κινείται με φωτόνια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι διαστημάνθρωποι, έχουν βάσεις στην σελήνη. Λοιπόν, η μόνη τεχνολογία των φωτονίων την έχω εγώ. Και τα διαστημόπλια, κάνω μια αποκάλυψη και είδηση, κινούνται με φωτόνια. Αυτό το είδαμε και το έδειξε το CNN καθαρά, όταν εκτός του ότι απήγαγαν 4 δικούς μου σωσίες, επήγανε και στη βάση παραγωγής των παραγωγιστών, δηλαδή στην Νικαράγουα. Εσείς πώς κρίνετε τα πολιτικά πράγματα της χώρας αυτή τη στιγμή? Τι θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ εάν πάρει ακόμα μια έδρα, την οποία είχε ο κ. Μαγκάκης και την απεμπόλησε και μας προσθέτει έξοδα πάρα πολλά, 3 δις σχεδόν, μαζί με τις ενισχύσεις των κομμάτων, κακώς, ενώ μπορούσε να την έχει την έδρα. Δεν μπορεί, αλλά αντιθέτως, εάν πω εγώ στη Βουλή θα είναι και η φωνή του Μπάμπη στη Βουλή. Θέλω να σχολιάσετε τους συνυποψηφίους σας και καταρχήν τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Ο Βασίλης Λεβέντης τον σχολιάζει ο κόσμος, δεν είναι ανάγκη να τον σχολιάζω εγώ. Η γνώμη δική σας ποια είναι? Η γνώμη δική μου είναι ότι ανώριμος είναι ακόμα. Είναι ανώριμος, διότι δεν έχει πρόγραμμα που να βοηθήσει το λαό. Συγκεκριμένο πρόγραμμα να πει ότι αυτό και εκείνο θα σε βοηθήσει στα 10, σε εκείνα, σε εκείνα. Και δυστυχώς είναι πολύ ανώριμος ακόμα. Και μεταχειρίζεται, παίρνει από δόνο τίτλους και κεντρός και οικολόγος και πράσινος και κίτρινος, καταλάβατε. Δηλαδή, εκάστοτε από τότε που έχει κατεβεί στην κονίστρα αυτή, αλλάζει ονόματα. Λοιπόν, δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να πούμε. Εμένα αντιθέτως με εκβιάζουν, αγαπητή κυρία, να φύγω, να αποχωρήσω από τις εκλογές και με το ότι θέλουν να καταλάβουν, λέει, το γραφείο μου, είπε ένα μεγάλο στέλεχος, όπως είχε κάνει και στις προηγούμενες ο Λαλιώτης. Και με πολλούς εκβιασμούς, αλλά και με χρήματα. $1,000,000 μου δώσαν να αποχωρήσω. Δεν αποχωρώ. Μάλιστα. Θέλω να σχολιάσετε και τον άλλο συνυποψήφιό σας, τον κύριο Πιτ Παπαδάκο. Πιτ Παπαδάκο. Σε ποιο κόμμα? Κατεβαίνει ως ανεξάρτητος. Μα σου πω, αυτός είναι τελείως άγνωστος. Αν έχει τυπώσει 40 βιβλία όπως εγώ και έχει και τυπώσει και πρόγραμμα όπως έχω εγώ βιβλίο με το πρόγραμμα, τότε τον καλώ σε διαλεκτική μονομαχία σε εσάς. Τι ποσοστό υπολογίζετε να πάρετε στις εκλογές της 5ης Απριλίου? Δεν με ενδιαφέρει το ποσοστό. Εγώ θα μπω στη Βουλή. Αν δεν μπω, θα κάνω τρομερές αποκαλύψεις. Πόσες χιλιάδες ψήφους υπολογίζετε ότι θα πάρετε? Να σου πω, με αυτά δεν ασχολούμαι καθόλου. Μα πρέπει, χρειάζεται ένα νούμερο για να μπείτε στη Βουλή. Θα πάρω πάρα πολλούς για να μπω. Επίσης και αυτό εδώ. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα σας υποστηρίξουν, που θα σας ψηφίσουν? Όλος ο κόσμος. Με λατρεύει ο κόσμος. Διότι ξέρει ότι εγώ κάνω τρομερές θυσίες για τον κόσμο για να μπω στη Βουλή. Γιατί όμως αποτύχατε τόσες φορές που βάλατε υποψηφιότητα? Κάνω τρομερή νοθεία. Έχω εδώ πέρα συγκεκριμένες καταγγελίες ότι και στη χωματερία εδώ πέρα των Λιωσίων και στην Αλεξανδρούπολη και στα Τρίκαλα και στην Κρήτη βρήκανε σάκους ολόκληρους με ψηφοδελτία μου. Θα βλέπατε τον εαυτό σας πρωθυπουργό της Ελλάδος? Ασφαλώς, και μου το έχει προτείνει ο Καρμαλής. Μου λέει να κάνεις κατάλογο υπουργών. Και τον έκανα και τον έχω. Και του το διάβασα μάλιστα. Περιμένετε τώρα τι? Ευχαριστήθηκε. Περιμένω να γίνω πρωθυπουργός.
να παρετεί ο Μητσοτάκης, ο οποίος με πήρε στο τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις, δεν με αφήνει να πούμε κάποια ιδέα. Και του λέω να συναντηθούμε οι τρεις μας, στην Βουλιαγμένη παραδείγματι, να το συζητήσουμε και θα δείτε ότι θα σας το αφήνει. Να σας παραδώσει την κυβέρνηση δηλαδή. Ναι, βέβαια. Κύριε Πρόεδρε, κάθε επιτυχία και καλή σταδιοδρομία για το συμφέρον όλων μας. Λέγομαι Σεμίνα Διγενή και θα ήθελα να με έχετε υπόψη σας. Τηλεφωνήστε μου στον Αντένα. Τα σέβη μου. Κακό, θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει η περιέργεια της όλα. Όλα, λες τι τύχοι έχουν κόλλα και κολλάω εγώ κι αυτή την παυτός και την παυτή. Ποια πόρτα άνοιξε και σκαλά έτρεξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε, ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουμπάρι έπλεξε. Για πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, Έξι πατώματα, τη μαγειρέψανε, τη δώσαν δικαιώματα, πως τα βολέψανε, τη κλάψανε, τη χορέψανε. Βρε πας και είμαι κατά βάθος μια κυράτσα, διότι όλα θέλω να τα ξέρω όλα. Δικό μου το ψωμί είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήρια τους. Για πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα.